Η Wikipedia είναι μια πολύ γλωσσική κυκλοπαίδεια και έτσι για ένα θέμα μπορεί να έχουμε λήματα σε πολλέ γλώσσε, τα οποία είναι συχνά ανεξάρτητα επεξεργασμένα, χωρί να έχουν την ίδια μορφή, ύφο και περιεχόμενο. Η μετάφραση λιμάτων από μια Wikipedia σε άλλη είναι μια πρακτική που υιοθετήθηκε σχεδόν από την ίδρυσή της, προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα λήματα σε θέματα που ειστερούν σε περιεχόμενο. Πολλά λήματα στην ελληνική Βικιπέδια έχουν προσθεθεί ή επεκταθεί μεταφράζοντας πληροφορίες από λήματα από τις Βικιπέδιες άλλων γλωσσών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφράσει κάποιο ένα λήμα από μια Βικιπέδια σε μια άλλη. Ένα πολύ εύκολο για νέου χρήστε είναι η χρήση του ενσωματωμένου μεταφραστικού εργαλείου, που ελαχιστοποιεί τον χρόνο για τη μορφοποίηση και τη μεταφορά πηγών από το αρχικό λίμα στο μεταφρασμένο. Στην ελληνική Wikipedia το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο και διαθέσιμο για όλου του χρήστε. Στην περίπτωση που το έχετε απενεργοποιήσει, μπορείτε να το ξαναενεργοποιήσετε πηγαίνοντα στι προτιμήσει, εκεί στην καρτέλα Εμφάνιση και στην ενότητα Γλώσσε, να κάνετε σχέτ στην σχετική επιλογή και αποθήκευση προτιμήσεων στον πάτο τη σελίδα. Αν βρίσκεσαι σε Wikipedia όπου δεν είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή, ενδεχομένως η επιλογή ενεργοποιήσεις να βρίσκεται και πάλι στις προτιμήσεις ή στις λειτουργίες βέτα και από εκεί στην επιλογή Content Translation. Επισημαίνουμε ότι ειδικά στην περίπτωση της Αγγλικής Wikipedia, αν και είναι δυνατή η ενεργοποιήση, στην πραγματικότητα είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε χρήστες που έχουν ήδη κάνει κατ' ελάχιστο 500 επεξεργασίες στην Αγγλική Wikipedia. Για να πάμε στο εργαλείο Μετάφραση, ο πιο εύκολο τρόπο είναι να πάμε στο μενού χρήστη και από εκεί να επιλέξουμε Μεταφράσει. Στην κεντρική σελίδα του εργαλείου Μετάφραση θα δούμε ότι υπάρχει κουμπί Νέα Μετάφραση. Επίση υπάρχουν τρει καρτέλε. Σε στενέ οθόνε πιθανόν να έχουν αντικατασταθεί από εικονίδια. Α ξεκινήσουμε με τη Νέα Μετάφραση, όπου πατώντα το ανοίγει πεδίο αναζήτηση όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον τίτλο του λύματο που θέλουμε να μεταφράσουμε. Επίση, ανοίγει και μια λίστα με λήματα που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά μα, ειδικά αν έχουμε ανοίξει το εργαλείο από κινητό ή λάπτοπ ή με κάποιο άλλο τρόπο γίνεται κατανοητή η τοποθεσία μα. Εμείς α επιλέξουμε να μεταφράσουμε κάτι δικό μα. Α προσέξουμε ότι δεξιά τη αναζήτηση υπάρχει κουμπί που μα δίνει τη γλώσσα. Για να αναζητήσουμε το λήμα θα πρέπει εδώ να επιλέξουμε από ποια γλώσσα θα μεταφράσουμε. Και μόνο ξεκινώντα να πληκτρολογούμε ξεκινάει η αναζήτηση. Θα δούμε στα αποτελέσματα ότι σε ορισμένα μόνο υπάρχει η επισήμανση λύπη στα ελληνικά. Αυτή είναι πολύ χρήσιμη για να μην ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε ένα λήμα που υπάρχει ήδη. Είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε τον τίτλο του λήματος από πριν, ειδικά εκεί που υπάρχουν πολλέ συνονιμίε. Εδώ που δεν εμφανίζεται στα πρώτα πέντε αποτελέσματα, τον πληκτρολογό ολόκληρο. Όταν έχει εμφανιστεί στα αποτελέσματα, κάνουμε κλικ πάνω του επιβεβαιώνουμε ότι αυτό είναι το λήμα που θέλουμε να μεταφράσουμε από ποια γλώσσα σε ποια και πατάμε έναρξη μετάφρασης. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε αμέσως αλλά να το κρατήσουμε για αργότερα, κάνουμε κλικ στο σχετικό κουμπί. Ας ξεκινήσουμε αμέσως. Αυτό είναι το περιβάλλον μετάφρασης. Θα δούμε ότι χωρίζεται στις τρεις στήλες. Αριστερά βρίσκεται το ξενόγλωσσο λίμα πηγή, στο κέντρο είναι η μετάφραση που κάνουμε. Δεξιά εμφανίζονται οδηγίες και εργαλεία ανάλογα με το τι κάνουμε κάθε στιγμή. Οι δύο στήλε μετάφρασης είναι οριζόντια αντιστοιχισμένες στον τίτλο, παραγράφους, τίτλους ενωτήτων και ό,τι άλλο βρίσκεται στην πηγή. Το πρώτο είναι ο τίτλος του λήματος και θα πρέπει να τον μεταφράσουμε και αυτόν αν δεν έχει ήδη μεταφραστεί αυτόματα. Από κάτω μας δίνει το σε πόσες κατηγορίες είναι ταξινομημένο το λήμα στην ξένη Wikipedia και πόσες μπόρεσαν να αντιστοιχηθούν στην ελληνική. Εδώ δεν βρέθηκε καμία και πατώντα το σύνδεσμο μας πηγαίνει στον πάτο της σελίδας όπου μπορούμε να προσθέσουμε κατηγορίες. Προσοχή όμως, οι κατηγορίες δεν είναι απλά μετάφραση των τίτλων τους. Αν δεν γνωρίζετε υπάρχουσες κατηγορίες, για παράδειγμα σε ανώτερο επίπεδο ταξινόμησης, είναι καλύτερο να μην συμπληρώσετε τίποτα. Εδώ απλά θα κάνω αναζήτηση και θα επιλέξω σκότη συγγραφής, για το οποίο μου δίνει ότι υπάρχει και όχι νέα. Επιστρέφοντας στην κορυφή μπορούμε να ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε το ουσιαστικό περιεχόμενο και ειδικά την εισαγωγική ενότητα η οποία είναι και περίληψη του λήματος. Κάνοντας κλικ δίπλα της στο προσθήκη μετάφρασης στη μεσαία στήλη μου προσθέτει εκεί μια μηχανική μετάφραση μέσω του Google Translate, μια επιλογή που βρίσκεται στην τρίτη στήλη. Θα δούμε ότι στη σχετική επιλογή μπορούμε να επιλέξουμε επίσης το Yandex Translate απλώς να μεταφερθεί το πηγαίο κείμενο, κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο σε σημεία όπου δεν χρειάζεται μετάφραση, ή να έχουμε μια άδεια παράγραφο αν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε κάτι οι ίδιοι. Συνεχίζουμε απλά χρησιμοποιώντας τη μεχανική μετάφραση, την οποία μπορούμε και σχεδόν πάντα πρέπει να διορθώσουμε. Θα δούμε ότι στην τρίτη στήλη έχουμε επίσης μια γραμμή εργαλειοθήκης με βασικά εργαλεία του οπτικού επεξεργαστή. Για παράδειγμα, εδώ στην αρχή του λήματος, σχεδόν πάντα το εργαλείο μετάφρασης κάνει έντονο κείμενο και το άρθρο πριν το όνομα. Το επιλέγουμε και στην εργαλειοθήκη πατάμε το κουμπί για να το καταργήσουμε. Θα δείτε επίσης ότι πατώντας σε διαφορετικά σημεία των παραγράφων μέσα στη μετάφραση, γίνονται ελαφρές επισημάνσεις ολόκληρων των προτάσεων και ως βοήθημα επισημένονται οι αντίστοιχες προτάσεις στο λήμα πηγή ενδεχομένως να θέλουμε να αλλάξουμε κάποιες εκφράσεις ή στοιχεία της μετάφρασης. Για παράδειγμα εδώ να αλλάξουμε το σκοτσέζος σε σκότος. Στην περίπτωση προσώπων ή τόπων με ξενόγλωσσο κύριο όνομα, συνηθίζεται να ξεκινάμε το λίμα με το όνομα στα ελληνικά και αμέσως μετά εντός παρένθεσης το όνομα στην ξενόγλωσσή γραφή. Θα δούμε επίση ότι αντιστοιχούνται τι σύνδεσμοι λοιμάτων που υπάρχουν και στι δύο Wikipedia, κάτι που διαφορετικά είναι μια επίπονη διαδικασία. Πατώντα επάνω του, θα δούμε στην τρίτη στήλη να μα διευκρινίζεται ο στόχο του και συνδέσμοι στο ξενόγλωσσο λίμα. Στην περίπτωση συνδέσμων που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν επειδή δεν υπάρχουν στην ελληνική Wikipedia, εδώ επισημένονται με κρίζο χρώμα. Και πατώντα επάνω, στην τρίτη στήλη μα επιτρέπει να σημειώσουμε έτσι ώστε η μετάφρασή μα να γίνει κόκκινο σύνδεσμο ή να τον παραλείψουμε. Είναι καλό να αφήνουμε κόκκινου σύνδεσμου, αλλά λόγω τη διαφορά γραφή θα πρέπει να καταργήσουμε τον συνδεσμό και να τον αναδημιουργήσουμε. Θα δούμε επίση ότι έχουν μεταφερθεί και οι παραπομπές, κάτι που επίση είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπουμε ότι έχει περάσει και μορφοποιηθεί όπω πρέπει. Στην περίπτωση τη δεύτερη παραπομπής θα δούμε ότι δεν εμφανίζει κάτι όρατο, αλλά αν προχωρήσουμε να την επεξεργαστούμε θα δούμε ότι μορφοποιείται μέσω ενό προτύπου. Γενικά συνηθίζουμε να αφήνουμε τι παραπομπέ όπω είναι, ακόμη και αν στην αρχή μα εμφανίζονται μηνύματα σφάλματο που μπορεί να επιληθεί όταν δημοσιεύσουμε τη μετάφραση. Βοηθούμε και εμά και το εργαλείο αν από την αρχή ακόμη πάμε στο τέλο του λύματο και πατήσουμε για μετάφραση ή στην ουσία μεταφορά αντικειμένων σχετικών με την τεκμηρίωση. Εδώ πατάμε για μετάφραση του references και μάλλον πάντα θα πρέπει να το αλλάζουμε σύμφωνα με τη σύμβαση της ελληνικής Wikipedia σε παραπομπές. Αμέσω από κάτω πατάμε για την εισαγωγή του καταλόγου παραπαμπών που όσο βρισκόμαστε στο περιβάλλον μετάφραση θα εμφανίζονται όλε. Αφού βρισκόμαστε στο τέλο του λήματο, δεν είναι κακή ιδέα να μεταφέρουμε όλα όσα θα παρεμείνουν στο τέλο, οπότε πατάμε και για τη μεταφορά αυτού του προτύπου που βρίσκεται στα περισσότερα λήματα για συγγραφή. Μην σα αποσχολεί ότι στο περιβάλλον μετάφραση δεν θα βλέπετε τι ακριβώ κάνει το κάθε πρότυπο. Ας επιστρέψουμε για λίγο στην εισαγωγή για να συνεχίσουμε πατώντα για τη μεταφορά τη εικόνα με μετάφραση τη λεζάντας. Συνεχίζουμε στην επικεφαλίδα τη πρώτη ενότητα τη επόμενη παραγράφου μέχρι το τέλο του λήματο. Έχοντα ολοκληρώσει τη μετάφραση, επιστρέφουμε στην κορυφή, επιβεβαιώνουμε ότι είναι εντάξει, πιθανά βοηθούμενη και από αναφορά ζητημάτων στην τρίτη στήλη. Στην κορυφή υπάρχει το κουμπί Δημοσίευση, Πατώντα το, η μετάφρασή μα δημοσιεύεται αμέσω και χωρί άλλο βήμα ω νέο λίμα. Να γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατή η δημοσίευση μετάφραση όπου το μεγαλύτερο μέρο τη είναι μη επιμελημένη μηχανική μετάφραση. Πατώντα το γρανάζι πριν τη δημοσίευση, μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να δημοσιεύσουμε σε πρόχειρη προσωπική σελίδα προκειμένου να την επεξεργαστούμε πριν τη μεταφέρουμε στο χώρο λιμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αμέσω μετά τη δημοσίευση τη μετάφραση, θα πρέπει να δούμε το λίμα, αν είναι εντάξει, και να συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε.